Βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Εμείς περιμένουμε την Κυριακούλα και στο δικό μου το σπίτι. Να είστε καλά. Έχω αφήσει τα στοιχεία μου στη συνεργάτη δάσκα. Αλλά και στο κέντρο που θα αρχίσει. Και ένα πολύ λεπτό σημείο που σας ενδιαφέρει. Ναι. Ανά πάσα στιγμή, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, όποτε θέλετε, ναι, κάνουμε μεταγραφή της Κυριακούλας από το σχολείο της στη Νέα Ιωνία στο Γαλάτσι. Ναι. Τότε οι μεταγραφές γίνονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε στη διάθεσή σας να το γράψουμε καλά. Το παιδί στο Γαλάτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Ευχαριστούμε, να είστε συγχαρητήρια. Καλά. Ευχαριστώ πάρα συγχαρητήρια. Πολύ. Γεια σας. Ναι. Η Ιωάννα όμως έχει έρθει στο στούντιο. Θα ήθελα να την καθίσουμε κάπου εδώ, αλλά με διακριτικότητα. Δεν θα ήθελα να φανεί το πρόσωπο του παιδιού στην κάμερα. Παρακαλώ λοιπόν, όσο μπορούμε πιο διακριτικά. Ιωάννα μου, πριν έρθει, θα παρακαλούσα την κυρία Μπεκιάρη να καθίσει εδώ. Καθίστε εδώ, κυρία Μπεκιάρη. Να γυρίσω εγώ, Ιωάννα, με μισό λεπτό. Μην μπει στο στούντιο, αυτά είναι κάποια λεπτά πράγματα που πρέπει να τα προσέχουμε. Θα σου γυρίσω εγώ την πολυθρόνα προς την κάμερα. Έλα, αγάπη. Γεια σου. Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Έλα, κάθισε. Είπες στο τηλέφωνο ότι φεύγεις πάρα πολλές φορές από το σπίτι σου, ε. Ναι, δεν είναι ούτε μία, ούτε λίγο και δύο. Λίγο πιο δυνατά, αγάπη μου, λίγο αν μπορείς. Ναι. Δεν είναι ούτε μία, ούτε δύο. Είναι πάρα πολλές φορές που δεν μπορώ να τις μετρήσω. Γιατί αυτό, Ιωάννα μου? Γιατί, εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα στο σπίτι μου. Καταπίεση. Υπάρχει... Ζεις μαζί με τους γονείς σου και τους δυο? Όχι. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Ναι. Μαμάς... Μητέρα μου δεν ξέρω καν που είναι. Μάλιστα. Είχε εμφανιστεί κάποιο διάστημα, αλλά μετά εξαφανίστηκε πάλι. Με το μεταξύ μου είχε πάρει πάλι μαζί της. Αλλά εξαφανίστηκε πάλι. Και εσύ ζεις με τον μπαμπά σου? Ζω με τον μπαμπά μου και μια κυρία, που είναι αραβωνιασμένη. Μάλιστα. Εδώ και 7 χρόνια. Και τα προβλήματα πότε κορυφώθηκαν, δηλαδή πότε άρχισε η διαφωνία? Η διαφωνία άρχισε από τότε, αλλά εντάξει, ήμουν πιο μικρή. Και όσο να είναι μεγαλώνοντας, άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μου, τι προβλήματα υπάρχουν. Έτσι... Δηλαδή δεν έφυγε στη ζεστασιά, την αγάπη, ναι, τι σου ναι. έλεγε? Μου λείπανε πολλά πράγματα, η ζεστασιά, η αγάπη, ναι, και ειδικά υπήρχε πολύ καταπίεση. Να σου πω, Ιωάννα μου, ξέρεις, έχει παρεξηγηθεί λίγο και μια έννοια της καταπίεσης από εσάς τα παιδιά. Θα ήθελα να το δείξουμε και αυτό το θέμα, γιατί έχω και εγώ παιδί και όλοι οι γονείς ανησυχούμε για πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν λες καταπίεση, τι εννοείς? Θέλω να μου το κάνεις λίγο αυτό πιο αναλυτικά. Καταπίεση εννοώ αδιαφορία, καταρχήν. Ναι. Άλλο αδιαφορία, ναι. Καταρχήν, πρώτον, να σε πιέζει ο πατέρας, να κάνεις κάτι που, εντάξει, εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνεις. Και άλλα διάφορα, δηλαδή καταπίεση, δυνατή καταπίεση. Που το παιδί δεν μπορεί να την κάνει αυτό που θέλει. Να το δεχτεί. Ναι. Εάν όμως υπήρχε ζεστασιά, αγάπη, τρυφερότητα. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα ήταν, εσύ πιο ήρεμα. Εσύ έκανες κάποια προσπάθεια να πλησιάσεις και εσύ τον πατέρα σου και την γυναίκα με την οποία λες? Κοιτάξτε. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να μιλήσω μαζί τους, να κάτσω ήρεμα, ωραία και καλά. Αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα. Ναι. Να σου πω, εσύ λες ότι έφευγες πάρα πολλές φορές από το σπίτι. Πού πήγαινες, σε ποια σημεία? Κοιτάξτε, θέλετε ακριβώς σε ποια σημεία? Όχι, σε γενικές γραμμές δηλαδή. Πού πήγαινες, έβρισκες και άλλα παιδάκια που είχαν φύγει από το σπίτι τους? Ναι, έχω βρει πάρα πολλά παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι τους. Ειδικά αυτά τα παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι τους είναι στα εξάρχεια τα περισσότερα. Έχουν μπλέξει. Έχουν μπλέξει πολύ άσχημα και προσπάθησα να τα ξεμπλέξω. Δηλαδή, προσπάθησα να κάνω μια κουβέντα μαζί τους, ναι, ή οτιδήποτε. Ναι. Και όσο να έχω ξεμπλέξει μερικά άτομα και έχουν ξεφύγει από κάποια πράγματα. Εσύ βρέθηκες αντιμέτωπη με κάποιους κινδύνους? Ναι. Ποιοι, ο πιο σοβαρός ποιος ήταν? Κινδύνους ήταν πρώτον η νύχτα για μένα, που έμενα σε μπαγκάκια. Και εσύ στα μπαγκάκια? Στα μπαγκάκια, στις πολυκατοικίες μέσα. Κοιμόμουν στον τελευταίο όροφο, κοντά είχατε στην ταράτσα. Είχατε βρει κι εσείς μήπως τα παιδιά εκεί έκανα χώρο έτσι σαν αυτόν της Γλυφάδας? Ναι. Και τον είχατε κάνει στέγη? Ναι. Ναι. Ένα παλιό σπίτι. Μάλιστα. Εσένα σε συνέλαβε ποτέ η αστυνομία, σε είδε? Ναι, ναι, ναι. Πότε? Μία φορά, κοιτάξτε, ήμουνα εγώ, ένα άλλο παιδί και ήταν ένα παλιό αυτοκίνητο. Δηλαδή, όχι παλιό, λειτουργούσε, ήταν σχολικό. Καλά, τέλος πάντων, δεν θέλω να μας πεις λεπτομέρειες. Πάντως, έχεις και εσύ αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, ναι, σε έχει πιάσει η αστυνομία, ναι, και σε έχει οδηγήσει πού? Στο αστυνομικό τμήμα. Μετά, είχες κάποια άλλη πορεία, πέρασε και εσύ από κάποιο ίδρυμα? Πέρασα από το ίδρυμα. Εντάξει, του Αγίου Αλεξάνδρου. Να σου πω, το ίδρυμα. Ποιος οδηγεί στο ίδρυμα αυτό? Εισαγγελέας. Οι γονείς μου, ναι, προφάντως, ναι,
Είχαν την πρόθεση να με κλείσουν από πολύ μικρή. Σε ίδρυμα. Ναι. Ναι. Ήθελαν. Το κανονίζανε. Αλλά κοιτάξτε, υπήρχε και το άλλο. Όταν με πήγανε στο αστυνομικό τμήμα την πρώτη φορά και είχα τις διαθέσεις του πατέρα μου τις άγριες. Μέσα στο ίδιο το τμήμα, ο πατέρας μου, καταρχήν δεν ήρθε σαν κανονικός. Είχε κάποιες άλλες προθέσεις πριν. Είχε κάνει κάποιο πείραμα. Να σου πω, Ιωάννα, όταν λες στο ίδρυμα, πόσο καιρό έμεινες που σε έκλεισαν οι δικοί σου? Είχα μείνει 3 μήνες. Και πώς βγήκες από το ίδρυμα? Έφυγα μόνη μου. Το έσκασες δηλαδή? Ναι. Και μετά τι έγινε? Μετά με βρήκε η αστυνομία. Και πού σε πήγε? Στο αστυνομικό τμήμα. Α, δεν σε πήγε σε άλλο χώρο, αναμορφωτήριο ή οτιδήποτε άλλο? Ναι, με πήγε μία νύχτα. Στο ίδιο χώρο που είχε πάει και η Κυριακούλα, ναι. Το κοριτσάκι που είχαμε, ναι. Στο ρεπορτάζ. Πέρασε και εσύ, ναι. Δηλαδή από εκεί? Ναι. Για φιλοξενία? Για μία νύχτα. Μάλιστα. Και υπήρχε και μία απειλή ότι? Για αυτή τη νύχτα. Ναι. Η απειλή ήταν ότι άμα ξαναφύγω από το ίδρυμα, θα μπω εκεί. Μάλιστα. Αυτός δεν ήταν τρόπος. Βλέπω κάτι στα χέρια σου, Ιωάννα. Ναι. Είναι σημάδια. Ναι. Δεν πιστεύω να έχει κάνει κάποια απόπειρα αυτοκτονίας. Ναι. Γιατί? Κοιτάξτε, όταν έφυγα από το σπίτι μου και από το ίδρυμα, πίστευα ότι δεν υπήρχε άλλη λύση για μένα. Γιατί χωρίς οικογένεια, χωρίς μια αγάπη, χωρίς τίποτα, είμαι ένα τίποτα. Ανετριγυνόμουν στους δρόμους τα πάντα. Πίστευα ότι είμαι ένα τελειωμένο άτομο. Γι' αυτό αποφάσισα, ήταν μια ώρα στρέλας. Ευτυχώς δηλαδή που υπήρχαν κάποια άτομα και με προλάβανε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν άτομα, δεν θα ζούσα. Αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν εδώ στο πλατό. Να σου πω, κουκλό μου, μετά από αυτή την απόπειρα που έκανες, οι δικοί σου δεν σε πλησίασαν, δεν ήρθαν πιο κοντά με σένα να ανοίξουν την καρδιά σου, να δουν τι προβλήματα έχεις πια μέσα σου? Κοιτάξτε, οι γονείς μου πιστεύουν ότι ό,τι συμβαίνει σε εμάς, και όλοι οι γονείς το πιστεύουν, πιστεύω έτσι, ότι φταίει το μυαλό του παιδιού. Αλλά δεν πιστεύουν ότι φταίνε οι ίδιοι. Μάλιστα. Να σου πω, σχολείο έχεις πάει? Ναι. Σε ποια τάξη? Κοιτάξτε, θα ήμουν στην πρώτη λυκείου τώρα. Αλλά είμαι στην πρώτη γυμνασίου. Έχεις δηλαδή μείνει από απουσίες, τι? Έχω μείνει από απουσίες, αλλά για κάποιο διάστημα με είχαν σταματήσει και οι γονείς μου. Μάλιστα. Εδώ, Ιωάννα, θα μου επιτρέψεις μία παρένθεση, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα που θέλω από την αρχή της εκπομπής να συζητήσουμε. Mm-hmm. Με εσάς, κυρία Ιωαννίδη. Βλέπουμε το εξής, ότι ξέρουμε όλοι ότι το σχολείο είναι η δεύτερη οικογένεια του παιδιού. Είναι έτσι, δεν είναι, ή κάνουμε λάθος? Σαφώς. Βλέπουμε την πολυτέλεια στα ιδιωτικά σχολεία να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Πολυτέλεια το λέω. Να υπάρχουν τέλος πάντων κάποιοι ειδικοί άνθρωποι. Στα δημόσια όμως δεν γίνεται αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχουν αυτοί οι ειδικοί άνθρωποι μέσα στα δημόσια σχολεία, μπορούν κάλλιστα να εντοπίσουν τα παιδιά με τα προβλήματα στο αρχικό του στάδιο και να τα προλάβουν. Να προλάβουν, ακριβώς. Δεν μπορεί ο κοινωνικό λειτουργό να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού του, οποιοδήποτε σπιτιού, και να το πει έχει πρόβλημα ήρθα. Το παιδί όμως θα το δει στο σχολείο ότι έχει πρόβλημα. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν έχουμε κάποιους ειδικούς ανθρώπους μέσα στα σχολεία? Δηλαδή, κανέναν πια δεν έχει απασχολήσει αυτό το θέμα? Δεν μας απασχολεί η νέα γενιά μας, πώς θα την προλάβουμε από τέτοιους κινδύνους? Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που νομίζω ότι τίθεται από πάρα πολλούς ειδικούς. Συγγνώμη, μια παρένθεση πάλι, γιατί το θέσαμε και σε άλλους αρμόδιους και στο Υπουργείο Παιδείας, και όμως κανείς δεν ήρθε να μας δώσει απάντηση. Φαίνεται πως θα προσλάβουμε κάποιους ειδικούς ανθρώπους μέσα στα Υπουργεία είναι μεγάλο κόστος για το κράτος και δεν σκεφτόμαστε τη βοήθεια που θα προσφέρουμε στα ίδια τα παιδιά μας. Τέλος πάντων, το αναφέρω γιατί αυτό μου έκανε τρομερά άσχημη εντύπωση. Πάμε παραπέρα. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι πραγματικά υπάρχουν εκατοντάδες ειδικοί που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, να βρίσκονται σε θέσεις μέσα σε σχολεία, σε δημόσια σχολεία, όχι μόνο σε ιδιωτικά, και να βοηθήσουν τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες, κάποια προβλήματα. Και όχι μόνο τα παιδιά. Όπως είδαμε και από αυτά που μας έχει πει η Κυριακή, από αυτά που μας είπε η Γεωργία και η Ιωάννα, τα προβλήματα εντοπίζονται μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν, ο ειδικός πρέπει να βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια για να εκπαιδεύσει την οικογένεια, να εκπαιδεύσει τους γονείς πάνω στις βασικές αρχές διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Αρχικά, επίσης θα ήθελα να τονίσω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η οικογένεια στην Αθήνα,
στην πρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις, έχουν τη δυνατότητα, εάν επιθυμούν, να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Ακριβώς επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί. Στην επαρχία όμως, στην περιφέρεια όμως, τα προβλήματα είναι τεράστια. Τα έχω κάνει ρεπορτάζ και τα έχω δει. Με το οποίο όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Παρακαλώ να βγάλουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Σταθόπουλος λέγομαι. Μάλιστα. Κυρία Νιουπολίτη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω χάσει δύο παιδιά τα 74, τα οποία πιστεύω ότι... Κύριε Σταθόπουλε, συγγνώμη, μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο τη τηλεόρασή σας. Ναι. Έχω χάσει δύο παιδιά τα 74, ναι, τα οποία πιστεύω ότι ζουν. Αλλά ναι, δεν μπορώ να τα βρω. Μάλιστα. Θέλω. Έχω την οικονομική ευκαιρία. Ναι. Και κάποια μικρή περιουσία. Ναι. Να βοηθήσετε την Κυριακή. Μάλιστα. Να το βγάλω άνθρωπο και δεν έχω καμία απέτηση, οι γονείς, οι γονείς της, όταν μου το ζητήσουν να το πάρουν. Μάλιστα. Έχω όλη την ευκαιρία. Όταν είπατε ότι έχετε χάσει δύο παιδιά, δηλαδή τι, άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους και έφυγαν, πώς τα χάσατε? Ναι, τα έχασα τα παιδιά στη γέννα. Α, μάλιστα. Έχασα τα παιδιά στη γέννα, αλλά τα παιδιά ζούσαν. Μάλιστα. Και πήγα την άλλη μέρα και μου είπαν ότι πέθανε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ζουν. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα βρω. Και τώρα είστε διατεθειμένος λοιπόν να δεχτείτε στο σπίτι σας ένα παιδί που έχει πρόβλημα, ε? Ναι. Να το προσφέρετε στο γιο που του λείπει. Ναι, να το σπουδάσω. Μάλιστα. Πάνω από όλα. Και μόλις το σπουδάσω, ναι, όταν φτάσει 18, 20 χρονών, το ζητήσουν οι γονείς τους να το πάρουν. Κύριε Σταθόπουλε, είπαμε ότι δεν χάθηκε η ανθρωπιά στις μέρες μας. Το βλέπουμε λοιπόν ότι... Εγώ θέλω να βοηθήσω το παιδί αυτό να μην πάει σε... Να είστε καλά. Στο ίδρυμα όχι, δεν είναι λύση το ίδρυμα, δεν υπάρχει τέτοια λύση. Δεν το βλέπω λύση το ίδρυμα. Όχι, όχι. Προς Θεού, το τονίζουμε από την αρχή αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο και ευχαριστούμε πολύ και για την προσφορά αυτή. Ευχαριστώ και εγώ. Άλλο τηλέφωνο, με ειδοποιούν και για άλλο τηλέφωνο. Ορίστε, σας ακούμε. Ναι, σε μένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς, κυρία μου, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ και ο άντρας μου και τα παιδιά μου είμαστε πολύ συγκινημένοι. Θέλουμε πολύ να φιλοξενήσουμε εφόρου ζωή, αφόσον δέχεται το παιδί, ναι, να το σπουδάσουμε. Ό,τι μπορεί, δηλαδή, σαν ένα δικό μας παιδί. Μάλιστα. Τα πάντα. Αν μπορεί η Κυριακή να επικοινωνήσει μαζί μας και θέλει να δει το περιβάλλον. Μάλιστα. Έχετε αφήσει τα τηλεφωνά σας, ε? Ναι, 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 ναι. Εντάξει, κυρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πότε, ναι, μπορείτε να μας πάρετε? Θα σας πάρουμε απόψε κιόλας ή αύριο. Έχουμε, σας είπα, δύο παιδιά. Ναι. Και δεν μας είναι βάρος τους, αγγλικά τα πάντα που θέλει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να, κι άλλο τηλέφωνο. Ακούμε, ορίστε, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ντίνα Σπιλιοτοπούλου. Ναι. Η γνωστή η κυρία Σπιλιοτοπούλου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπιλιοτοπούλου, που πήρατε. Η εκπομπή, ναι, σας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας έχει συγκινήσει πραγματικά όλους αυτή η ιστορία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν και εγώ πιστεύω ότι είμαι η εκατοστή που θέλει το κορίτσι αυτό στο σπίτι της. Είναι πάντα... και το άλλο κοριτσάκι εδώ, η Ιωάννα. Ναι. Δεν τη ρωτήσαμε τι λύση θέλει και η Ιωάννα. Εσύ, η Ιωάννα, ποια λύση βλέπεις το πρόβλημά σου? Η λύση για μένα είναι μια οικογένεια. Και εσύ? Ναι. Και εσύ ψάχνεις λοιπόν για στοργή και αγάπη σε μια οικογένεια? Ναι. Η Ιωάννα δεν ζει αυτή τη στιγμή με τον πατέρα της? Ζει με τον πατέρα της, έχει την επιμελιά της. Φαντάζομαι πως έχει την επιμελιά, ναι, σου, Ιωάννα. Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που το παιδί το αναγκάζουν να φεύγει συνέχεια από το σπίτι. Και από ό,τι ακούσαμε τώρα, η Ιωάννα θέλει το ίδιο ακριβώς. Δηλαδή θέλει μια στοργική. Η οικογένεια, μια αγκαλιά ζεστή και εσύ, ε? Ναι. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους που βγάζουν παιδιά στην κοινωνία και τα παρατάνε στον δρόμο. Εγώ είμαι διατεθειμένη να βοηθήσω τα κορίτσια αυτά, είτε την Ιωάννα είτε την Κυριακούλα. Το τηλέφωνο μου υπάρχει μέσα στα παιδιά, το έχουν ήδη κρατήσει. Ό,τι βοήθεια θέλετε από μένα, με μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σπιλιοτοπούλου. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Βέβαια, Ιωάννα μου, από τη στιγμή που υπάρχει ένας πατέρας και σε σένα και στην περίπτωση της Κυριακής που έχει την επιμέλεια, εμείς δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, έτσι δεν είναι. Θα είναι οι ειδικοί άνθρωποι εκείνοι που θα ελέγξουν τις συνθήκες, θα έρθουν σε συνεργασία μαζί τους. Ναι. Αυτό αλλά... είναι το πρώτο πράγμα. Βέβαια, αλλά το γεγονός ότι περνάει η φωνή σας, ότι θέλετε να βρείτε μια οικογένεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι, ναι, πως και οι γονείς, ένας από τους δύο, θέλει κάτι καλύτερο, θα συνεργαστεί και με κάποιους ειδικούς. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, γιατί δεν ήθελε να βγει. Ούτε να έρθει στο στούντιο, ούτε να βγει στην κάμερα, με τη μητέρα της Κυριακής. Παρακαλώ το κοντρόλο, αν μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη συζήτηση τηλεφωνική που έγινε με τη μητέρα της Κυριακής. Μπορούμε? Κυρία Βούλα, το παιδί σας φεύγει συνέχεια. Χάρεται και κινδυνεύει στα 13 του χρόνια.
Η μητέρα λοιπόν πού είναι για να το βοηθήσει, γιατί δεν είσαι κοντά του? Εδώ και λίγο καιρό είχα μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Εν τω μεταξύ πριν από ένα χρόνο τυπικά πήρε ο σύζυγός μου την επιμέλεια του παιδιού και το παιδί πήγε εκεί και έμεινε στον πατέρα του. Από εκεί και έφυγε κιόλας το παιδί. Ναι. Δεν έφυγε ποτέ από μένα. Mm. Λοιπόν, έφυγε από τον πατέρα του. Φτάνουν και οι δύο, έτσι. Mm. Έφτασε το ζευγάρι σε ένα χωρισμό, στο χωρισμό και έγινε αυτό που έγινε. Τώρα το γιατί το παιδί φεύγει, έρχεται και ξαναφεύγει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Mm. Αν και έχω συζητήσει επανειλημμένες φορές με το παιδί. Να σας πω, όταν λέτε έχετε συζητήσει, έχετε μιλήσει με το κορίτσι σας, δηλαδή του ανοίξατε την καρδιά του να δείτε τι πίκρα και απογοήτευση κρύβει μέσα εκεί? Γιατί εμείς λίγο που μιλήσαμε μαζί του καταλάβαμε ότι αυτή η καρδιά είναι πολύ πληγωμένη. Τώρα, αν δεν μου τα λέει όλα, δεν ξέρω, αλλά έχω μιλήσει επανειλημμένες φορές με το παιδί. Το αγαπούμε πάρα πολύ, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, έχω διαπιστώσει ότι δεν αρκεί να λέμε σε ένα παιδί ότι τα αγαπάμε. Πρέπει να το δείχνουμε και να το δείχνουμε από τη μικρή του ηλικία, όχι από όταν τη μικρή, φτάσει μα όχι. Το παιδί, ιδιαίτερα η Κούλα, είχε πάρα πολύ αγάπη και από μένα και από τον πατέρα της, πάντοτε. Είχε πάντα τη, δηλαδή και έτσι τη δείχναμε την αγάπη και έτσι τη λέγαμε και έτσι τη δείχναμε. Εσείς τι πιστεύετε, πώς μπορεί να αλλάξει η Κούλα και να βρει πάλι το δρόμο της? Γιατί αν συνεχίσει έτσι, να είστε σίγουροι πως θα καταστραφεί. Το λέει και η ίδια δηλαδή. Οπωσδήποτε θα καταστραφεί. Εγώ πιστεύω ότι θέλει εμάς τους δύο γονείς από κοντά. Δηλαδή, έστω και χωρισμένοι που είμαστε, πρέπει να είμαστε από κοντά στο παιδί, να το αγκαλιάσουμε στον κήπο, πώς το λένε. Δηλαδή, να κάνουμε μια καινούργια αρχή με το παιδί. Να σας πω, έχετε και ένα γιο. Ναι, μεγαλύτερο, 16 ετών. Ναι, ναι. 15,5. 15,5. Να. Και αυτό το αγοράκι από ό,τι ξέρω είχε τρομερά προβλήματα. Δηλαδή είχε... Ναι, αλλά τώρα δεν έχει πια. Είχε ξεφύγει από τον δρόμο. Δεν έχει είχε... κανένα πρόβλημα. Τότε. Αλλά κατάφερε και στάθηκε στα πόδια του. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί το βοηθήσαμε πάρα πολύ. Εντάξει, σας είπα ότι τα παιδιά, το παιδί, εντάξει, μιλήσαμε για την Κούλα. Αλλά μια και αναφέρατε και το άλλο μου το παιδί, τα παιδιά είχαν κάποια προβλήματα λόγω του χωρισμού. Μήπως είχαν ζήσει και άλλες καταστάσεις? Καμία άλλη κατάσταση δεν ζήσανε. Δεν θα ήθελα να διεισδύσω στα οικογενειακά σας, γιατί ίσως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα που έχουν τραυματίσει τα παιδιά, αλλά δεν θέλω να σταθούμε σε αυτά. Ναι. Θέλω να κάνουμε μια προσπάθεια και να βοηθήσουμε αυτό το παιδί απόψε, έτσι. Ναι. Εσείς ποτέ έχετε να ρωτηθεί σαν μητέρα ποια μπορεί να είναι τα λάθη σας στην διαπαιδαγώγηση των δύο παιδιών αυτών? Τα λάθη δικά μου? Ναι. Κανένα λάθος δεν έκανα. Έχετε ψαχτεί ποτέ σαν μητέρα? Ναι, ναι. Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι. Έτσι, ναι. Και σαν άνθρωπος και σαν μητέρα μπορεί να κάνω λάθη, αλλά τα σωστά μου ήταν περισσότερα. Εμείς που περιπλανηθήκαμε μαζί της μέσα στη νύχτα και πήγαμε στα σημεία που πήγε το παιδί, ναι, πάθαμε σοκ κυριολεκτικά. Γιατί αν δείτε το χώρο που έζησε το παιδί σας μέσα στη νύχτα, φαντάζομαι πως και εσείς θα παθαίνατε κάποιο σχετικό σοκ. Οπωσδήποτε. Κάθε μια μητέρα, η οποία θα βλέπει, όπως μου τα είπατε τα πράγματα, αυτή την κατάσταση σίγουρα. Mm. Και εγώ. Ναι. Γιατί, εντάξει, δεν σας κρύβω ότι έχω σοκαριστεί γενικά από όλη αυτή την υπόθεση. Απευθυνθήκαμε και στον πατέρα της Κυριακής, αλλά δεν θέλησε να έρθει ούτε στο στούντιο, ούτε να μιλήσει στην κάμερα, ούτε και να βγει στο τηλέφωνο. Μας είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ το παιδί του και ότι θέλει να συνεργαστεί με τους ειδικούς για να βρει η Κυριακή το δρόμο της και να επανενταχθεί στην κοινωνία. Μας έλεγε πριν από λίγο κάτι η Ιωάννα. Ναι. Για λέω ότι οι γονείς, ναι, όταν βγαίνουν κάτι να πούνε, παραδείγματος χάρη, μπορώ να ενταλθώ στη μητέρα της. Ναι, κοκλώ, ναι. Όταν η μητέρα της λέει ότι εγώ προσπάθησα πολλές φορές να μιλήσω μαζί της, γιατί εκείνη δεν μου λέει τίποτα. Όταν οι γονείς όμως δεν έρθουν κοντά στα παιδιά, δεν μπορεί να πει τίποτα το παιδί. Οι γονείς πάντα βρίσκουν μια πρόφραση. Είναι. Καλά, σκοπός είναι βέβαια και τα παιδιά να προσπαθούν να πλησιάσουν και τους γονείς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Να υπάρχει, βέβαια θα μου πεις, το κυριότερο βάρος δίνεται στους γονείς, σαφώς. Η αγάπη, η ζεστασιά, όλα αυτά. Ναι. Αλλά και το παιδί όμως λίγο πρέπει, κοιτάξτε, να καταλαβαίνει οι γονείς. Πιστεύω ότι οι γονείς μπροστά σε άλλους θα δείξουν άλλο. Καλά. Αλλά μπροστά στα παιδιά θα δείξουν μια εντελώς αδιαφορία. Ιωάννα μου, μας ειδοποιούν πάλι για πάρα πολλά τηλεφωνήματα και για την Κυριακή και για σένα. Παρακαλώ. Ναι, να ακούσουμε ένα τηλεφώνημα. Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Α, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολούλη. Καλησπέρα σας. Σας συγχαίρω για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι καθηγητής διδάκτορ παιδαγωγικών, ναι, εδώ στο Γαλάτσι. Διδάσκω, ναι, και εγώ σε λύκειο. Ναι. Και ζω καθημερινά τα προβλήματα των παιδιών και λίγο πολύ είμαι σε θέση
από τις ερωτήσεις που κάνω στα παιδιά, να γνωρίζω, εν πάση περιπτώσει, ότι η συμπεριφορά των γονέων ή, εν πάση περιπτώσει, η ζωή των γονέων έχουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις επάνω στη ζωή των παιδιών και στην απόδοσή τους. Λοιπόν, εκείνο που λείπει από τα σχολεία μας είναι ακριβώς η έλλειψη ενημέρωσης. Μάλιστα. Δηλαδή, ο παιδαγωγός δεν έχει καμιά ενημέρωση από την οικογένεια. Τα σχολεία της Ελλάδος εδώ, όπως λειτουργούν, επειδή έχω κάνει πολλά πολλά χρόνια στη Γερμανία, ναι, και ήμουν και εκπαιδευτικό σύμβουλος εκεί, ναι, διαπιστώνω ότι εδώ στην Ελλάδα οι καθηγητές έχουν γίνει απλώς, δηλαδή αρκούνται μόνο στη διδασκαλία των μαθημάτων και τίποτε παραπέρα. Τα δε σχολεία είναι ξερά, ναι, θα έλεγα, επαναλαμβάνω τη λέξη ξερά, και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν καθόλου τα παιδιά. Δεν έχουμε εδώ πέρα, έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον σε κάθε δήμο ένας παιδοψυχολόγος, ο οποίος θα μπορούσε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να πηγαίνει σε κάθε σχολείο και να μιλάει, να ενημερώνεται και να βοηθάει τα παιδιά που έχουν τέτοιες ανάγκες. Μάλιστα. Και οι καθηγητές, αλλά οπωσδήποτε και κάποιοι άνθρωποι ειδικοί μέσα στα σχολεία που θα βλέπουν το παιδί. Επαναλαμβάνω, παιδοψυχολόγος, ναι, ο οποίος έπρεπε να είναι διορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας, να ασκεί αυτό το παιδαγωγικό και ψυχολογικό έργο μέσα στα σχολεία. Δηλαδή να είναι ειδικός, να βοηθάει τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολλά σε κάθε σχολείο. Βέβαια, και να εντοπίζει και τα προβλήματά τους, αυτό που λέγαμε και πριν. Να εντοπίζει τα προβλήματα και να τους δίνει θάρρος, διότι πάρα πολλά παιδιά έρχονται μέσα στο σχολείο με τέτοια προβλήματα και όμως κανένας δεν τα ξέρει. Μάλιστα. Σας λέγω ότι δεν έχουμε, το κάθε σχολείο στερείται μητρώου προσωπικού του κάθε παιδιού. Κύριε καθηγητά, θέλει να παρέμβει στη συζήτηση μας και η παιδοψυχολόγος. Ναι, θα ήθελα απλά να σας θέσω μία ερώτηση. Ναι. Όπως βλέπετε την ελληνική πραγματικότητα, ναι, αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι η παρουσία ενός ειδικού στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια? Όχι μόνο. Όχι μόνο ως συνδετικό κρίκο, αλλά θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν ειδικός. Τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από συζήτηση, έχουν ανάγκη από διάλογο, έχουν ανάγκη από στήριξη, διότι πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν στις οικογένειες, τα οποία προβλήματα συνοδεύουν τα παιδιά στο σχολείο και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην απόδοσή τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα προβλήματα δεν τα βλέπουμε σε σχέση πάντα με το παιδί που εκφράζει το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να τα δούμε και πιο σφαιρικά, αν θέλετε, σε σχέση με την οικογένεια στην οποία βρίσκεται το παιδί. Οικογένεια. Ενώ ας πούμε στην Ευρώπη τουλάχιστον κάθε 15 μέρες το σχολείο κάνει συγκέντρωση και συζητάει μαζί με τους γονείς τα προβλήματα του σχολείου και των παιδιών, φοίτησης, συμπεριφοράς και όλα αυτά τα πράγματα, εδώ στην Ελλάδα αυτό δεν το βλέπουμε καθόλου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το σχολείο είναι ένας ξερός τόπος που δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτε. Ενώ είπαμε και πριν αυτό που λέτε πάρα πολύ σωστό, που δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα. Και ενώ είπαμε πριν ότι είναι η δεύτερη οικογένεια. Βεβαίως. Η δεύτερη οικογένεια. Δεύτερη οικογένεια, αλλά το σχολείο είναι ένας χώρος το οποίο βοηθάει το παιδί να εξελιχθεί ψυχικά, μάλιστα, γνωστικά και κοινωνικά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δούμε να αλλάζουν κάποια πράγματα, γιατί είπαμε ότι μιλάμε για νέα γενιά, αλλά δεν τη βοηθάμε να αναπτυχθεί. Και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα παιδιά. Πολλά προβλήματα που δυστυχώς φαίνεται κανείς δεν κοιτάει. Εγώ έρχομαι καθημερινά σε επικοινωνία, μάλιστα, με τα παιδιά και αυτό, μου δίνει, ναι, τη ευκαιρία, ναι, να γνωρίσω αυτά τα, μάλιστα, προβλήματα και σας προσπαθώ ευχαριστούμε μέσα από τις θέσεις που είμαι, ναι, να βοηθήσω όσο μπορώ. Μάλιστα, αλλά ένας κούκος, ναι, δεν φέρνει άνοιξη αν δεν αλλάξει το σύστημα λειτουργίας των σχολείων. Μάλιστα. Και επιπλέον αν δεν υπάρξει μια αναβάθμιση του χώρου που λέγεται σχολείο, και πλέον αν δεν μπει παιδοψυχολόγος. Και αυτό αν που λέμε, σε κάθε σχολείο, η ειδική σας σχολεία. Σε 2-3 σχολεία. Μάλιστα. Ανά 2-3 σχολεία να είναι ένας παιδοψυχολόγος ο οποίος θα έχει αυτό το έργο. Ναι, σας ευχαριστώ. Σήμερα τα ψυχικά και τα ψυχολογικά προβλήματα έχουν αυξηθεί. Σίγουρα. Και όλα αυτό τα παιδιά συνοδεύονται από τέτοια προβλήματα, μάλιστα, μέσα στο σχολείο, αλλά δεν τα λέει κανένας. Και το σχολείο δεν έχει την ατομική καρτέλα. Έχουμε την ατομική καρτέλα του παιδιού. Έχουμε μόνο τα στοιχεία των γονέων, έχουμε μόνο τους βαθμούς και τίποτε άλλο. Δεν γνωρίζουμε αν το παιδί είναι άρρωστο, αν έχει περάσει ασθένειες, αν το παιδί έχει προβλήματα στο σπίτι, αν οι γονείς είναι χωρισμένοι, αν όλα αυτά τα πράγματα τα είναι οποία επηρεάζουν άμεσα το παιδί. Ακούτε, είναι πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Σας ευχαριστούμε γιατί θίξατε θέματα καυτά για εκπαιδευτικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε και μας είπατε αυτά τα σημαντικά. Σας ευχαριστούμε εγώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι στην καθεσή σας, όχι μόνο να βοηθήσω ως προς το τομέα τηλε... αυτό, ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσα τα κοριτσιά και, ναι, την Ιωάννα, εντάξει, και την Ιακούλα. Σας... Ναι. Έχω και εγώ δύο κορίτσια, ναι, 15 και 16 χρόνων. Εάν θέλουν και δεν βρουν αλλού καλύτερα,
μπορούμε να τα βοηθήσουμε, να, να συμπαρασταθούμε, εντάξει, να βρουν τον εαυτό τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τηλεφωνό μου το έχω δώσει στο κέντρο. Ναι. Και όχι μόνο για αυτό, αλλά επαφή... είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί δεν θεωρώ τα παιδιά να φτάνουν στο τμήμα και να επεμβαίνει η εισαγγελέα. Ναι. Αυτό είναι το έσχατο μέσο και σίγουρα είναι το αποτρόπιο. Το θίγουμε όλοι. Θα έλεγα η απευθεία λύση να επεμβαίνει η εισαγγελέα στην παιδί στην ηλικία ενός παιδιού 15-16 ετών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε. Τα θέματα μας πρέπει να διακόψουμε όμως για λίγο για κάποια διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.